Γιατί αυτό που μετράει πιο πολύ είναι ότι αυτά τα νέα παιδιά πρέπει να αισθάνονται πολίτες μιας ευρύτερης πατρίδας, της Ευρώπης που μας συνδέει όλους. Μέσα από τα παιδιά γίνεστε οι πρεσβευτές έτσι μιας συνολικής κουλτούρας και ενός ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με την ανταλλαγή των επισκέψεων και της γνωριμίας κάθε πολιτισμού, στην ουσία φτιάχνουμε το κάδρο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, της κοινής πατρίδας. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη εκπαιδευτικών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές επισκέπτονται άλλες χώρες. Βλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, αποκτούμε κοινή, μάλλον αίσθηση της κοινής πατρίδας με τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά και τον πολιτισμό και το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τη ζωή γενικότερα. Και ακούσαμε και από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα πόσο σημαντικό είναι και πώς και οι δικοί μας μαθητές επισκεπτόμενοι άλλες χώρες ανοίγουν οι ορίζοντες και αποκτούμε καλύτερη αίσθηση της κοινής μας πατρίδας. Τι κάνετε εδώ πέρα, αντιγραφή. Αυτή την εβδομάδα, στο 6ο Ελληνικό Λύκειο Αλαμίας, από 17 δηλαδή Νοεμβρίου μέχρι και 21, φιλοξενούμε 53 εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτρες από 6 χώρες. Από τη Ρουμανία, που είναι συντονίστρια χώρα, από τη Φιλανδία, τη Λιθουανία, την Τουρκία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας διακρατικής σύνδραξης Comenius, με βασικό θέμα τη μυθολογία και τις αξίες που πηγάζουν από αυτή. Και μέσα από κοινούς μύθους, όπως το μύθο της Εθνογένεσης, το μύθο της αγάπης ή της αυτοθυσίας, ή ακόμα ένα χαρακτηριστικό μύθο κάθε πατρίδας για μας είναι ο μύθος του Οδυσσέα και των Περιπέτειών. Βρισκόμαστε όλοι εκπρόσωποι από όλα αυτά τα σχολεία, μοιραζόμαστε εμπειρίες, κάνουμε παρουσιάσεις, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις, κάνουμε ταινίες και πάνω απ' όλα, μία εβδομάδα σε κάθε χώρα, τα παιδιά μας μπαίνουν μέσα στο αντίστοιχο σχολείο, φιλοξενούνται στα σπίτια τα αντίστοιχα των μαθητών και ζούμε για μία εβδομάδα την εμπειρία του να είσαι Λιθουανός ή Φιλανδός ή τώρα αυτή την εβδομάδα ήσουν λοιπόν την εμπειρία του να είναι σε μια ελληνική πόλη και να συνεργάζονται μέσα σε ένα ελληνικό σχολείο. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλες τις χώρες και για μας και για το σχολείο μας, που αν και καινούργιο σχολείο, 2 ετών είναι μόνο, από την πρώτη στιγμή ευχαριστήκαμε για το πρόγραμμα αυτό και είμαστε πολύ τυχεροί που το κερδίσαμε. Ξέρω και αρχικά τους αρέσει πάρα πολύ η Λαμία. Και πραγματικά μας είχαν και μας μεγάλη δύναμη. Ξέρετε ποιο ήταν το πιο σημαντικό που προσέξατε όλοι μας. Ότι ο κόσμος ήταν έξω, ήταν Σαββατοκύριακο, και γλεντούσε, μιλούσε, χαμογελούσε. Τους αρέσει πολύ το φαγητό μας. Βέβαια, είναι πάρα πολύ και η επικοινωνία που έχουν τα παιδιά. Βγαίνουν έξω κάθε βράδυ, τα δικά μας παιδιά τα συνοδεύουν, περνάνε πάρα πολύ καλά. Γελάνε πολύ, χαίρονται πολύ καλά. Φανταστείτε μάλιστα ότι τόσο πολύ θέλαμε να έρθουν στην Ελλάδα που δύο από τις χώρες έχουν έρθει με λεωφορείο. Από την Ουγγαρία και από την Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρα πολλά παιδιά.